για μια σειρά πολλών αλλά σημαντικών αστερίσκων οι οποίοι και θα πρέπει να καταργηθούν στην πράξη με την εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος κάνουν λόγο εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της τοπικής κοινωνίας στην κοιλάδα του ΑΟΟΥ και του Σαραντάπορου αντίστοιχα. Επισημένοντας πως είναι πρόοροι οι πανηγυρισμοί ότι μπήκε οριστικό τέλος στα υδροηλεκτρικά φράγματα. Ένα από του πολλού αστερίσκου, όπω αναφέρει, είναι ότι η ίδια απόφαση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κατασκευή υδροηλεκτρικών εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντική του αδειοδότηση. Κάτι που έχει ήδη γίνει σε 10 περιπτώσει. Ενώ παράλληλα δεν έχουν ανακληθεί, άρα υφίστανται οι βεβαιώσει παραγωγού εντό των ορίων τη περιοχή που πλέον ρητά δεν επιτρέπεται να αναπτυχθούν. Μάλιστα, στι αιτήσει του Ιουνίου για χορήγηση βεβαιώσεων παραγωγού υποβλήθηκαν δύο νέε αιτήσει για μικρά υδροηλεκτρικά στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με του εκπροσώπου των φορέων και συλλόγων που συνυπογράφουν το έγγραφο, η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντο προφανώ είναι σημαντική. Πλην όμω υπάρχουν παράμετροι οι οποίε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με προσοχή. Και αυτό γιατί ο συνολικό αριθμό των μικρών υδροηλεκτρικών που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια αδειοδότηση και χωροθετούνται στην λεκάνη απορροή του ΑΟΟΥ είναι περίπου 50. Στη συντριπτική του πλειοψηφία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωροθετούνται εντό τη Νατούρα του Γράμμου και εντό του Εθνικού Πάρκου Βόρεια Πίνθου. Περιοχέ στι οποίε ουσιαστικά δεν εφαρμόζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί, την ίδια στιγμή που η διαδικασία με την εκπώνηση, κατάθεση, διαβούλευση, νομοθέτηση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών που αφορά στη διαχείρισή του καθυστερεί δραματικά. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη συνεχίζει που αφορά στη Νατούρα του Γράμμου έχει κατατεθεί εδώ και 2 χρόνια και δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί. Το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει οι εργασίε για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού στο ρέμα Γιώτσι. Στη βάλια Κύρνα, στο Σμόλικα, εντό του Εθνικού Πάρκου Βόρεια Πίνδου, σε μια περιοχή αποκλεισμού τέτοιων δραστηριοτήτων. Με απόφαση τη αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία αγνόησε επιδεικτικά όλε τι αρνητικέ γνωμοδοτήσει των αρμόδιων υπηρεσιών και τι απόψει των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Όταν όλα τα παραπάνω συμβαίνουν σε περιοχέ προστατευόμενε, αναλογιζόμαστε, αναφέρει, τι συμβαίνει στι απροστάτευτε. Αναμένουμε λοιπόν πρακτικά την εφαρμογή τη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντο, η οποία, αν και εφόσον εφαρμοστεί, θα ακυρώσει την κατασκευή περίπου 10 μικρών υδροηλεκτρικών και τη δυνατότητα καινούριων αιτήσεων αναφέρου. Την επιστολή συνυπογράφουν οι εξή φορεί: Πρωτοβουλία Κατοίκων Αϊτου Μιλίτσα, Πολιτιστικό Σύλλογο Ποτάμου, Πολιτιστικό Σύλλογο Κεφαλοχωρίου, Αδελφότητα Δροσοπηγιωτών, Σύνδεσμο Αδελφότητα Οξιά τη Υπήρου, Αδελφότητα Καστανιανιτών Κόνιτσα, Πολιτιστικό Σύλλογο Καστανιανής, ο Άγιος Νικόλαος και ο Σύλλογο Αετομιλιτσιωτών Γράμμου.